θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας εν μέρη. Θα έχουμε λίγο πολιτική συναρχία, δεν μπορούμε να αντισταθούμε και αμέσως μετά θα έχουμε άλλη θεματολογία. Οπότε θα μας καταλάβετε, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αντισταθούμε στον πειρασμό στο νούμερο 34 για παράδειγμα και να μην συνδυάσουμε αυτές τις παλιές ωραίες δηλώσεις με την τρέχουσα επικαιρότητα. Για να θυμηθούμε το 2013. Αν και εγώ ήμουν σαν αυτούς που δίναν υποσχέσεις που δεν τις πραγματοποιούσανε, ναι, θα ήμουν πλήρως αναξιόπιστος. Αν. Που δεν. Ναι, όχι, δεν. Και μετά από το 2013 πάμε στο 2015. Δέσμευσή μας είναι η κατάργηση του έμφυα. Ο έμφυα είναι ένας φόρος λεμιτόμος. Λεμιτόμος, πραγματικά είναι λεμιτόμος, παιδιά. Είναι δέσμευση, θα καταργηθεί. Για να δούμε την κατάργηση του έμφυα όπως μας ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα. Την ίδια ώρα οι Έλληνες θα πρέπει να μάθουν να ζουν παρέα με τον έμφυα για πολλά χρόνια ακόμη. Ο έμφυα ουσιαστικά παίρνει μόνιμο χαρακτήρα, καθώς θα πρέπει να καταβάλλεται τουλάχιστον μέχρι το 2031. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είπε πότε. Δεν είπε. Είπε ότι είναι λεμιτόμος, ότι πρέπει να καταργηθεί. 2031 θα το επανεξετάσουμε το θέμα.